Τώρα θα ορίσουμε μία έννοια η οποία συνδέει μεταξύ τους δύο διαφορετικές τυχαίες μεταβλητές, ορισμένες φυσικά πάνω στον ίδιο δειγματικό χώρο. Οπότε ας ξεκινήσουμε με τις δύο τυχαίες μεταβλητές. Είναι ορισμένες πάνω στον ίδιο δειγματικό χώρο και ας πούμε ότι παίρνουν ακέραιες τιμές, αυτό δεν κάνει και μεγάλη διαφορά. Και θα ορίσουμε τη συνδιακύμανση των δύο τυχαίων μεταβλητών. Καταρχήν ας ορίσουμε για να θα προσθέψουμε λίγο το συμβολισμό. Ας ορίσουμε μη χ να είναι μέσα στη μη του χ και μη ψ να είναι μέσα στη μη του ψ. Οι οποίες υποθέτουμε ότι υπάρχουν. Αλλιώς δεν μπορούμε να ορίσουμε τη συνδιακύμανση. Υποθέτουμε λοιπόν την ύπαρξη των δύο μέσων τιμών. Και πώς ορίζουμε τη συνδιακύμανση ή covariance των δύο τυχαίων μεταβλητών. Την ορίζουμε ως εξής. Η συνδιακύμανση του χ και του ψ δεν είναι τίποτα άλλο από τη μέση τιμή του εξής κινουμένου. Χ μείον τη μέση τιμή του επί ψ μείον τη μέση τιμή του. Αν φυσικά αυτή η μέση τιμή υπάρχει. Μπορεί και να μην υπάρχει. Ωραία. Αυτή είναι η συνδιακύμανση. Καταρχήν μια παρατήρηση. Αυτή εδώ η τυχαία μεταβλητή, όπως και αυτή εδώ η τυχαία μεταβλητή, τις ονομάζουμε κεντραρισμένες. Τι είναι μια κεντραρισμένη τυχαία μεταβλητή? Μια τυχαία μεταβλητή από την οποία έχει αφαιρεθεί η μέση τιμή της. Παρατηρήστε ότι αφού αφαιρέσουμε τη μέση τιμή μη του χ από το χ, η μέση τιμή αυτού που απομένει, του κεντραρισμένου χ δηλαδή, είναι 0. Η συνδιακύμανση λοιπόν δύο τυχαίων μεταβλητών είναι η μέση τιμή του γινωμένου των κεντραρισμένων μορφών των δύο τυχαίων μεταβλητών. Ωραία. Για να δούμε καταρχήν πώς την υπολογίζουμε τη συνδιακύμανση. Ο τρόπος υπολογισμού είναι μια σχετικά εύκολη συνέπεια της γραμμικότητας της μέσης τιμής. Η συνδιακύμανση του χ και του ψ είναι εξ ορισμού η μέση τιμή αυτού του γινόμενου που βλέπουμε και μπορούμε φυσικά το γινόμενο να ασκήσουμε την μερική ιδιότητα και να το γράψουμε χ ψ μείον μη χ επί το ψ μείον μη ψ επί το χ, μείον μη χ επί μη ψ. Και να αρχίσουμε τη γραμμικότητα της μέσης τιμής, οπότε γίνεται η μέση τιμή του χ ψ, μείον, το μη χ τώρα είναι αριθμός, οπότε βγαίνει έξω από τη μέση τιμή, και παίρνω μέση τιμή του ψ, μείον, ο μείος το μη ψ είναι αριθμός και βγαίνει έξω από τη μέση τιμή όλο αυτού και μου μένει μέση τιμή του χ, και το μη χ επί μη ψ είναι απλά ένας αριθμός, οπότε η μέση τιμή δεν υπάρχει καν εδώ πέρα, είναι αυτός ο αριθμός. Και τώρα παρατηρούμε ότι αυτό εδώ πέρα δεν είναι τίποτα άλλο από το μη ψ, και αυτό εδώ δεν είναι τίποτα άλλο από το μη χ, οπότε έχουμε, αν το έχουμε κάνει λάθος ένα πρόσημο, εδώ θέλει συν, εδώ θέλει συν, και το τελικό αποτέλεσμα είναι η μέση τιμή του χ ψ, μείον τη μέση τιμή του χ, ας επανέλθουμε τώρα στον προηγούμενο συμβολισμό, επί τη μέση τιμή του ψ. Αυτός είναι ο τρόπος υπολογισμού, μάλλον ένας τρόπος υπολογισμού της συνδιακύμανσης. Η επόμενη παρατήρηση που πρέπει να κάνει είναι εξής, ότι αν η χ και η ψ είναι ανεξάρτητες, η χ και η ψ είναι ανεξάρτητες, αυτό σημαίνει τι? Ότι συνεπάγεται μάλλον ότι η συνδιακύμανσή τους είναι 0. Γιατί ισχύει αυτό? Ας κοιτάξουμε εδώ πέρα, σε αυτόν τον ορισμό. Αν η χ και η ψ είναι ανεξάρτητες, τότε αν τους βγάλεις μια σταθερά, εξακολουθούν να πάμε με ανεξάρτητες. Οπότε αυτές οι δύο τυχαίες μεταβλητές που βλέπουμε εδώ πέρα είναι ανεξάρτητες. Άρα η μέση τιμή του γινωμένου είναι το γινόμενο της μέσης τιμής του κεντραρισμένου χ επί τη μέση τιμή του κεντραρισμένου ψ, όμως και τα δύο αυτά είναι 0. Αυτό είναι ένας τρόπος να το δούμε. Ένας άλλος τρόπος να το δούμε είναι από αυτόν εδώ τον τύπο. Όταν χ και ψ είναι ανεξάρτητες, τότε η μέση τιμή του χ επί ψ που εμφανίζεται εδώ είναι ακριβώς ίση με τη μέση τιμή του χ επί μέση τιμή του ψ, οπότε η διαφορά τους βγαίνει 0.